Η οικονομική κρίση αυξάνει κατακόρυφα τα κρούσματα παιδικής κατάθλιψης και δημιουργεί στους μαθητές άγχος, φοβίες, επιθετικότητα και διαταραχές συμπεριφοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας ευθύνονται για την αύξηση των παιδοψυχιατρικών περιστατικών αλλά και για την υιοθέτηση προβληματικών συνηθειών όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ από εφήβους 13 έως 14,5 ετών. Τα παιδιά ίσως να μην αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αφού δεν διαχειρίζονται μόνο τα χρήματά τους, αλλά ίσως βλέπουν να μειώνεται το χατζηλίκι τους, σιγά σιγά πιο πολλά προβλήματα στην οικογένειά τους. Και εντάξει, γενικά η έλλειψη χρημάτων προκαλεί και άλλα προβλήματα όπως κατάθλιψη, αισθήματα τα οποία γεννάνε απεσιοδοξία σε κάθε άνθρωπο. Οπότε, ναι, σίγουρα πειράζει τα παιδιά με μισό τρόπο. Προφανώς και τα μικρά μέρος της κοινωνίας δεν είναι και αυτά, βέβαια. Και είναι κρίμα γιατί είναι παιδιά. Ενδεικτικά, μόνο στη Δυτική Ελλάδα 2.000 παιδιά χρειάστηκαν το 2012 τη βοήθεια ειδικού, επειδή εμφάνισαν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και ψυχοσωματικών διαταραχών ή είχαν πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. Ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 1.420 παιδιά το 2010 και 1.970 το 2011. Τώρα με την οικονομική κρίση οι γονείς μας μας περνάνε αυτό το... αυτό το αίσθημα με την οικονομική κρίση και νομίζω πως αγχωνόμαστε, ειδικά με τα μαθήματα τώρα που είναι δύσκολη περίοδος για μας και μπορεί να υπάρχουν περισσότερα φαινόμενα κατάθλιψης, ειδικά στους μαθητές. Έχουν ανέβει πολύ αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω τι φταίει, νομίζω ότι μπορεί να είναι η οικονομική κρίση από τη μία. Η κρίση, παιδιά, φέρνει ψυχοσωματική ανισορροπία. Η ανεργία επιτείνει αυτή την κατάσταση. Έστω και ο πατέρας του να έχει να τον κεράσει τον καφέ, το παιδί νιώθει πολύ άσχημα, να ασχοληθούν και λίγο με το κοινωνικό κράτος, με την έννοια της απελευθέρωσης και της νεολαίας από αυτή την κατάθλιψη και όλα τα άλλα τα δεσμενία. Σίγουρα ρόλο παίζει η οικογενειακή κατάσταση. Η οικογένεια μετράει πάρα πολύ. Ως προς τις συνήθειες των εφήβων, διαπιστώνεται ότι το 15% των μαθητών από 15 έως 18 ετών έχει ήδη εμφανίσει συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως το κάπνισμα ή έναρξη πλήρους σεξουαλικής δραστηριότητας, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και η συμμετοχή σε σωματική εμπλοκή. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία και για τον εκφοβισμό παιδιών μέσω διαδικτύου, που αγγίζει στη χώρα μας το 27% έναντι 13% σε Ισπανία και Ισλανδία. Ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 70% των παιδιών ηλικίας 11 με 12 ετών έχει δικό του κινητό τηλέφωνο, με μέση ηλικία απόκτησής του τα 9 έτη.